Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλά είναι τα ζητήματα και τα ανοιχτά μέτωπα, κυρίως ό,τι αφορά το οικονομικό πλαίσιο και τις διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Κάτι που δημιουργεί ανησυχία στους πολίτες που βλέπουν πιθανή τη λήψη νέων μέτρων. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο την ενημέρωσή σας από το κλίμα των ημερών, καθώς σε αποκριάτικους ρυθμούς μπαίνει η περιοχή μας με πολλές εκδηλώσεις να προγραμματίζονται κόντρα στην σκληρή πραγματικότητα. Η αρχή έγινε χθες στην πόλη της Καλαμάτας με τις εντυπώσεις να τις κλέβει η όλη εκδήλωση με εκατοντάδες καρναβαλιστές να δημιουργούν ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε να δούμε εμείς εικόνες από την τελετή έναρξη, στην οποία είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση Best. Φαντασμαγορικά ξεκίνησε το 5ο Καλαματιανό Καρναβάλι, με την κεντρική πλατεία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας να πλημμυρίζει από χιλιάδες κόσμου που συμμετείχαν σε ένα ξέφρενο πάρτι. Η έναρξη των αποκριάτικων εκδηλώσεων είχε απ' όλα πολύ χορό, τραγούδι σε ρυθμούς διασκεύασης. Η καρδιά της πόλης χτύπησε δυνατά και ο γνωστός παρουσιαστής Χρήστος Φερεντίνος έδωσε το δικό του σύνθημα με μοναδικό τρόπο. Μένει όλοι, είμαι νομίζω στην πιο αφασιακή πόλη, δηλαδή στην Καλαμάτα! Νάτο, νάτο, όποτ, μπλέξαμε παιδιά! Πάμε σε αυτά που ξέρουμε παιδιά, πάμε στο δικό μας χορευτικό. Uno, due, tre... Στο ξεκίνημα του καρναβαλιού της Καλαμάτας και στην εναρκτήρια τελετή, πρωταγωνιστές ήταν χιλιάδες καρναβαλιστές με την παρουσίαση των γκρουπ. Θαυμάστε τους, πάμε εδώ στο δεύτερο πλήρωμα, είναι Πικατσού. Η Πικατσού, καταλάβαμε, η Πικατσού μαζί με τα πικατσάκια. Για να δούμε και εδώ, πολύ ωραίο αυτό. Με λένε Φρίντα Κάλο. Φρίντα Κάλο, πάρα πολύ ωραίο και αυτό παιδιά. Εντυπωσιακές οι τρεις πρώτες εμφανίσεις. Ένα χειροκρότημα. Εσείς. Klimt, the night Klimt. Klimt, έτσι και ο... και αυτό το τρελοκομιάκι εδώ. Gauguin. Gauguin. Όλα εδώ σωστά και τραγανά, βλέπετε. Εγώ έχω τηθεί λίγο αλαλούμ, κάτι μεταξύ του παρελθόντος. Φοράω εδώ ένα σακάκι από έναν Άγγλο ναύαρχο από το βεστιάριο εδώ και μία μπλούζα από το μέλλον, Star Wars. Καταλαβαίνεις Χρήστο, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Χιλιάδες κόσμο από κάτω, περιμένουμε μεγάλη αγωνία το δικό σου πείμα. Χαμηλώνει τη μουσική ο DJ Dallas. Πινόκιο Φερεντίνο, βάλε μια μύτη, το καρναβάλι άρχισε, δεν είναι παραμύθι. Τέλεια, πλησιάστε. Βλέπουμε εδώ
Τι είστε, 300. Έφτασε δειλινό στην Καλαμάτα το μαντάτο της μάχης. Ένας υπότης και δυο φράγκοι παρουσιάζονται στη σιδηρόπορτα του κάστρου. Η όμορφη πριγκίπισσα Ιζαμπό βρίσκεται στον πύργο της μπροστά στο παράθυρο και αγναντεύει τη θάλασσα. Σε αποκριάτικο χρώμα όλη η πόλη με τον δήμαρχο Καλαμάτας να δίνει το σύνθημα. Με δίσανε και μένα. Η πριγκίπισσα Ιζαμπό είναι πανέμορφη. Και πανέμορφα είναι όλα τα παιδιά της Καλαμάτας. Όλα τα παιδιά μας. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί έστησαν τα παιδιά μας αυτή τη σπουδαία εκδήλωση. Μια εκδήλωση που στηρίζει την πόλη. Η Καλαμάτα είναι από τα κέντρα της Καλαμάτα, της Ελλάδος αυτές τις ημέρες. Και όσοι μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα και μας βλέπουν, να κατέβουν στην Καλαμάτα για να χαρούν μαζί μας. Ευχαριστώ την νεολαία, τα παιδιά μας, τον κύριο Φερεντίνο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προβάλλουν την Καλαμάτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χρόνια πολλά, παιδιά της Καλαμάτας, πολίτες της Καλαμάτας. Κηρύσω την έναρξη του 5ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Καλή επιτυχία! Να μείνουμε εμείς σε αυτό το κλίμα, καθώς πυροδοσίες ετοιμάζονται και στην Μεσσίνη για την έναρξη των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Το έναυσμα θα δοθεί την Τσίκνο Πέμπτη, με πλούσιες να είναι οι φετινές αποκριάτικες δράσεις στο πλαίσιο του 157ου νησιώτικου καρναβαλιού. Μόνο και μόνο ο αριθμός 157 τα λέει όλα. Μια ιστορία τεράστια για το καρναβάλι της Μεσσίνης. Και φέτος τα όσα έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στη Μεσσίνη και τα τοπικά της διαμερίσματα είναι πραγματικά ξεχωριστά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα καρναβάλι που για τους δημότες της πόλης της Μεσσίνης είναι βίωμα, προσωπικό, κοινωνικό, οικογενειακό, πολιτιστικό. Γι' αυτό άλλωστε μετράει και τόσα χρόνια. Είναι ένα καρναβάλι λοιπόν βασισμένο στην παράδοσή του. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις ξεκινούν την ημέρα της Τσικνοπέμπτης, όπου θα υπάρχουν τα αντίστοιχα τσικνίσματα στην πλατεία της πόλης της Μεσσίνης. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μετά την Τσικνοπέμπτη, το Σάββατο, θα υπάρχει το Καρναβάλι των Μικρών, εκδηλώσεις βασισμένες στα παιδιά και για τα παιδιά. Την Κυριακή θα αναβιώσει το έθιμο του Παστού, ένα έθιμο που για την πόλη της Μεσσίνης και γενικώς για τα δημοτικά διαμερίσματα βρίσκεται στη σκέψη των πολιτών. Εκείνες τις ημέρες του απογεύματος στην πόλη της Μεσσίνης και στην κεντρική πλατεία θα φιλοξενείται ένα πλανητάριο, προσφέροντας στους νέους της πόλης μας κάθε ηλικία στιγμές ευχάριστες, στιγμές που συνδυάζονται και με την τεχνολογία. Στην πρωτεύουσα του Καρναβαλιού, σε επίπεδο Νοτίου Πελοποννήσου, οι εκδηλώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Την Τετάρτη 22 του μήνα στην πόλη της Μεσσίνης θα λάβει χώρα η Μερίδα, όπου θα αναφέρεται και θα συζητήσουμε, θα μάθουμε εμείς οι νεότεροι πολύ περισσότερα για το παρελθόν του Καρναβαλιού εδώ στη Μεσσίνη, για τα τόσα χρόνια που μετράει. Θα ανοίξουμε τη συζήτηση για το μέλλον, για να δούμε πώς θέλουμε το Καρναβάλι, πώς πρέπει να είναι το Καρναβάλι. Η συζήτηση αυτή, πέρα από τον ιστορικό χαρακτήρα, θα καθορίσει και το Καρναβάλι στα επόμενα του βήματα. Όσον αφορά τις εκδηλώσεις, αυτές θα κορυφωθούν στο τέλος της μεθεπόμενης εβδομάδας. Την Παρασκευή 25 του μήνα θα υπάρξει το αντίστοιχο κάλεσμα στους δημότες της Καλαμάτας, όπου τους καλούμε στο καρναβάλι της Μεσσίνης. Εκείνο το Σαββατοκύριακο στα δημοτικά διαμερίσματα της πόλης της Μεσσίνης θα αναβιώσει ο Ντελάλης. Ένα κάλεσμα διαφορετικό, ένα κάλεσμα πρωτότυπο, αλλά ένα κάλεσμα παραδοσιακό. Την Κυριακή στην πόλη της Μεσσίνης θα αναβιώσει το έθιμο των φωτιών, όπου οι πόλοι της Μεσσίνης και οι πολίτες συμμετέχουν σε ένα λαϊκό γλέντι, ένα λαϊκό γλέντι γειτονιών. Τη Δευτέρα το πρωί
θα πραγματοποιηθεί η ανεπαράσταση της Γραίας Οικούς, ένα έθιμο που μετράει και αυτό πάρα πολλά χρόνια, που έχει σημασία γιατί η βαρύτητά του δίνεται εδώ στην πόλη, αφορά άλλωστε και την πόλη της Μεσίνης. Και την καθαρά Δευτέρα το απόγευμα η καρναβαλική παρέλαση, που ελπίζουμε, ευελπιστούμε και από ό,τι βλέπουμε θα έχουμε συμμετοχή σε πεζοπόρα τμήματα. Και φυσικά μετά θα έχουμε τις κατάλληλες εκδηλώσεις μέσω τραγουδιών, μέσω συναυλίας. Να αλλάξουμε θέμα. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που φτάνουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορούν στον τουριστικό τομέα. Το δυνατό μπραντ που έχει δημιουργηθεί δείχνει ότι θα φέρει και πάλι την περιοχή μας ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του τουρισμού και το 2017. Και το 2017 η περιφέρεια Πελοποννήσου αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στον χώρο του τουρισμού, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν την όλη κατάσταση αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής μας. Στην κατεύθυνση αυτή, μάλιστα, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Ντίνα Νικολάκου, γίνονται κινήσεις ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος με νέα δρομολόγια αλλά και με νέες δράσεις στο πλαίσιο των προσπαθειών οι οποίες έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα επίσημα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν από τους μεγαλύτερους tour operators για το 2017, η περιφέρεια Πελοποννήσου θα πρωταγωνιστήσει και το 2017 και τη νέα τουριστική σεζόν η οποία έρχεται. Στόχος μας είναι να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, πιο στοχευμένα, πιο θεματικά, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που είναι το ζητούμενο όλο. Να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο. Όλα είναι ευνοϊκά και αυτό που επίσης θέλω να σας πω είναι ότι είμαστε έτοιμοι να φέρουμε ακόμα ένα δρομολόγιο απευθείας πτήσης της Καλαμάτας με την Σερβία, με το Βελιγράδι, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό, χωρίς να χάνουμε καμία πτήση, μεγαλώνουμε και διευρύνουμε αυτή την προσπάθεια. Σπάσαμε το φράγμα των 100.000 το 2016, πιστεύω πραγματικά με συνέργειες όλων να πάμε ακόμα ψηλότερα το 2017. Απόψε γίνεται η μεγάλη κλήρωση που μοιράζει για την πρώτη κατηγορία 14 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ. Όπως είναι φυσικό, το αστρονομικό ποσό έχει δημιουργήσει φρενίδα στα πρακτορία όπου οι πολίτες αναζητούν την τύχη τους. Στο ρυθμό του Τζόκερ και κατά συνέπεια των πολλών εκατομμυρίων που μοιράζει, βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες τις τελευταίες ημέρες. Μπορεί η τελευταία κλήρωση να μοίραζε το αστρονομικό ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο με το νέο jackpot το ποσό εκτινάζεται και σήμερα μοιράζει 14 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα λοιπόν έχουμε το 17ο jackpot στο Joker, 14 εκατομμύρια ευρώ για τους τυχερούς. Ο Μιλόν έχει την τύχη να έχει δώσει ένα αστρονομικό ποσό πριν 7 χρόνια, των 6,5 εκατομμύριων ευρώ, οπότε έχουμε άποψη για το γεγονός. Τίποτα δεν είναι ψέματα, τίποτα δεν είναι τυχαίο, σε εισαγωγικά, τυχαίο βέβαια είναι, αλλά τα λεφτά είναι αληθινά, τα λεφτά εισπράττονται από τον ΟΠΑΠ, ο οποίος είναι ένας αξιόπιστος οργανισμός. Τα πρακτορία της πόλης και της Μεσσηνίας περιμένουν τους φίλους να δοκιμάσουν την τύχη τους μέχρι τις 9.30 ώρα το βράδυ. Παρά το γεγονός ότι η κρίση έχει επηρεάσει αρκετά και τα τυχερά παιχνίδια, εν τούτης το αστρονομικό ποσό έχει δημιουργήσει ελπίδες και όνειρα και αρκετοί είναι εκείνοι που σπέβδουν στα πρακτορία προκειμένου να δοκιμάσουν την τύχη τους. Το βράδυ πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια ροή, σαφώς και υπάρχει μια ανάταση με τα jackpot αυτά. Περιμένουμε λοιπόν το βράδυ, ως συνήθως ο Έλληνας από τις 6 και μετά μέχρι τις 9.30, επαναλαμβάνω, 9.30 ακριβώς κλείνουν οι μηχανές. Μερικά πρακτορία κρατάνε και κάποια δελτία, οπότε και κάποιος αργοπορημένος μπορεί να βρει δελτία έτοιμα. Εξάλλου τις περισσότερες φορές τα δελτία με τυχαία επιλογή κερδίζουν. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει την σημερινή πραγματικότητα του Τζόκερ. 14 εκατομμύρια ευρώ. Η πόλη μας αγαπάει τα τυχερά παιχνίδια και τα τυχερά παιχνίδια επιστρέφουν χρήματα στους συμπολίτες μας. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι αν σου κάτσει, σου αλλάζει την ζωή. Καθώς 14 εκατομμύρια είναι αυτά. Ποσό μπορεί να φαίνεται μεγάλο για τους παίκτες και να λένε μα τι γίνεται τώρα. Έχουμε 17 jackpot. Υπό άλλες προϋποθέσεις θα έπρεπε να έχουμε ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά το jackpot. Όμως τώρα οι συμμετοχές είναι λίγες, οι στήλες είναι λίγες. Γι' αυτό λοιπόν και το ποσό είναι 14 εκατομμύρια. Μπορεί να ακούγεται μεγάλο, αλλά ξαναλέω, σύμφωνα με τα παλιά δεδομένα, δεν
είναι μεγάλο το ποσό. Και σαφώς όταν δεν συμπληρώνονται πολλές στήλες, δεν καλύπτονται και οι συνδυασμοί, γι' αυτό και δεν υπάρχει τυχερός. Στα τις πολιτικές, να έρθουμε τώρα. Στην Καλαμάτα βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Ο κ. Μιχαλολιάκος μίλησε στον ΠΕΣΤ, εξαπολύοντας μεταξύ άλλων βολές τόσο κατά της σημερινής κυβέρνησης, όσο και κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι ξεπουλάνε τα πάντα για την εξουσία. Με βολές κατά της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Μιχαλολιάκος εκτίμησε πως η αξιολόγηση θα κλείσει. Όμως αυτή θα επιφέρει ένα νέο βαρύ πακέτο μέτρων. Νομίζω έχει διαφανεί ότι θα κλείσει η αξιολόγηση. Εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία περί τούτου. Μέσα στη Βουλή, στην τελευταία συνεδρία που είχαμε, τους είπα ότι έχετε ξεπουλήσει τα πάντα προκειμένου να παραμείνετε στην εξουσία. Αλλά στο σημείο αυτό δεν είναι ένας ο ένοχος, είναι πολλοί, είναι και η Νέα Δημοκρατία, διότι ομιλούμε για μέτρα της τάξης των 3,6 δισεκατομμυρίων, τα οποία καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός, και η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι, όπως δηλώνει, εν αναμονή κυβέρνηση, δεν έβγαλε ούτε μία ανακοίνωση να πει τι θα κάνει στην περίπτωση που γίνει η κυβέρνηση. Εγώ βλέπω σιωπή, και η σιωπή αυτή σημαίνει για μένα συνένεση και συνενοχή. Το μεγαλύτερο ατύχημα από αυτό που συμβαίνει επί 7 συνεχή χρόνια στον ελληνικό λαό και από αυτά που ζητάνε όλο και περισσότερο, δεν υπάρχει. Επομένως, είμαστε αντίθετοι με τα μέτρα αυτά σε όλες τις περιπτώσεις. Αφήστε κατά μέρος το γεγονός, το αναμφισβήτητο, ότι δεν πρόκειται να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός αυτά τα χρήματα, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν τα έχει. Ο Γενικός Γραμματέας Χρήσης Αυγής σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν αντιπροσωπεύει την λαϊκή πλειοψηφία και δήλωσε υπέρ ενός ενδεχομένου προώρησης προσφυγής στις κάλπες. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Δημοσκοπήσεις βγαίνουν συνεχώς, τις βλέπετε. Άλλες αληθινές, άλλες ψεύτικες. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι η Χρυσή Αυγή έχει μια δυναμική ανόδου. Είναι σταθερά τρίτο κόμμα. Όποιες δημοσκοπήσεις λένε ότι δεν είναι τρίτο κόμμα, είναι για γέλια κυριολεκτικά. Και από εκεί και πέρα, ναι, είμαστε υπέρ εξελίξεων πολιτικών. Είναι δεδομένο εξάλλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν αντιπροσωπεύει την λαϊκή πλειοψηφία. Στην τηλεόραση ΠΕΣ, ο Νίκος Μιχαλολιάκος μίλησε και για μία σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με τους δασικούς χάρτες, την αστυνομική αναδιάρθρωση, αλλά και για τα εθνικά ζητήματα. Δεν με ικανοποιεί σε καμία περίπτωση η απάντηση της ελληνικής πλευράς. Η Ελλάδα θα μπορούσε να δείξει μία σκληρή στάση, να απαιτήσει από την Τουρκία να υποχωρήσει σε αυτά τα οποία απαιτεί παράλογα από την Ελλάδα παρά τις διεθνείς συνθήκες και να υπερασπιστεί τα δίκαιά της. Καταντήσαμε στο σημείο και λυπάμαι, το λέω εδώ, στην Καλαμάτα όπου ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821, ξεκίνησε η ελευθερία των Ελλήνων. Έχουμε φτάσει στο σημείο σε δήμους της Θράκης, όπως τα Αριανά πρόσφατα, να εκδίδει ανακοινώσεις ο μουσουλμάνος δήμαρχος στην τουρκική γλώσσα. Και αντί αμέσως να καθαιρεθεί, να μην λέει κουβέντα ουδής. Να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς. Πρόκειται για τα ζητήματα που αφορούν την δακοκτονία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινούνται από νωρίς φέτος, ώστε να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση και ενίσχυση του προγράμματος, ώστε να αποφευθεί η φετινή εκτεταμένη ζημιά στην ελαιοκαλλιέργεια. Η αποτίμηση από το κλείσιμο της ελαιοκομικής περίοδου αφήνει έναν έντονο προβληματισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ήδη η περιφέρεια Πελοποννήσου, προσδοκώντας να υπάρξουν οι απαραίτητες ενέργειες αλλά και χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση του προγράμματος δακοκτονίας. Ο Περιφερειάρχης προσωπικά έχει λάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση του προγράμματος δακοκτονίας. Αυτό έχει να κάνει πρωτίστως με την έγκαιρη κατανομή, την γρήγορη κατανομή. Θα πρέπει δηλαδή άμεσα, να φανταστείτε, πέρσι η κατανομή είχε έρθει 19 Φεβρουαρίου, θα πρέπει άμεσα να γίνει η κατανομή των πιστώσεων για την δακοκτονία. Έχει αιτηθεί επιπλέον πιστώσεις για την δακοκτονία στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα για τη Μεσσηνία. Να γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν προσθεθεί περίπου 3 εκατομμύρια ελαιόδεντρα σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου και στη Μεσσηνία, οπότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρξει αυξημένη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα της δακοκτονίας, ώστε αυτό να καλύπτει το σύνολο των ψεκασμών που πρέπει επιστημονικά να γίνουν. Μιλώντας για το θέμα αυτό, η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας στάθηκε στην αναγκαιότητα να υπάρξει γρήγορα η κατανομή των απαραίτητων πιστώσεων. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε
τους ψεκασμούς σε σχέση με το τι χρήματα έχουμε, αλλά το πώς οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί επιστημονικά ο δάκος, αυτό θα καθορίσει τη χρηματοδότηση. Αυτό είναι μια αρχή που θα πρέπει να την τηρήσει το Υπουργείο και βέβαια πολύ γρήγορα να κινηθούν οι διαδικασίες κατανομής των πιστώσεων. Και επειδή ακούγονται και διάφορες πληροφορίες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ότι ενδεχομένως να αλλάξει η στάση του Υπουργείου σε σχέση με την προμήθεια του φαρμάκου που χρησιμοποιείται στην τακοκτονία, θα είναι τεράστια αναστάτωση και λάθος και θα δημιουργήσει προβλήματα αυτή τη στιγμή η αλλαγή του τρόπου προμήθειας του φαρμάκου για την τακοκτονία. Υπάρχουν και διαδικαστικοί λόγοι οι οποίοι θα δημιουργήσουν καθυστέρηση και μη αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος. Στο χρονικό που απομένουμε, κανένα απόλυτο θετικό αποτέλεσμα δεν προέκυψε αναφορικά με τα αιτήματα των αγροτών από την συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο. Δυσαρεστημένοι δήλωσαν οι αγρότες από τα όσα συζητήθηκαν, γι' αυτό και εμφανίστηκαν έτοιμοι να παραμείνουν στα μπλόκα και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Κάλεσαν μάλιστα όλο τον αγροτικό κόσμο και όχι μόνο να δώσει το παρόν και να στηρίξει το μεγάλο συλλαλητήριο της Τρίτης στην Αθήνα. Άκαρπη απέβη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με τους αρμόδιους υπουργούς. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε αυτήν εξήγησαν στους αγρότες ότι το οικονομικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σφιχτό και ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αλλαγές στα δημοσιονομικά λόγω της οικονομικής συγκυρίας αλλά και του γεγονότος ότι είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση. Το αφορολόγητο είναι συγκεκριμένα τα εισοδήματα. Αυτός ο φόρος ως προκαταβολή έχει πληρωθεί, θα επιστραφεί στο σύνολό του. Έτσι είναι τα νούμερα δείχνουν. Όμως το άλλο που αφορά το ασφαλιστικό κομμάτι, όντως υπάρχει μια επιβάρυνση που αφορά ιδιαίτερα το ασφάλιστρο του 16. Εκεί υπήρξε μια επιβάρυνση. Και είπαμε, συνεννοηθήκαμε και με τον Υφυπουργό Εργασίας, ότι το κομμάτι αυτό που αφορά το ασφάλιστρο του 16 να μεταφερθεί για να πληρωθεί σε βάθος χρόνου το 2017. Με μία σειρά από αιτήματα προσήλθαν οι αγρότες, με τον Βαγγέλη Μπούτα, τον εκπρόσωπό τους, να σημειώνει πως δεν ικανοποιήθηκε κανένα από αυτά. Από τη συζήτηση δεν προέκυψε απολύτως τίποτα θετικό για τα αιτήματα τα οποία υποβάλαμε. Εμείς καλούμε τους αγρότες να παραμείνουν τα τρακτέρ στον μπλόκο, να ενισχύσουμε τον αγώνα, να κλιμακώσουμε όπου μπορούμε και η μεγαλύτερη κλιμάκωση είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και γι' αυτό δουλεύουμε στο συλλαλητήριο της Τρίτης στην Αθήνα όπου καλούμε και το λαό της Αθήνας να μας συμπαρασταθεί. Και εγώ πιστεύω ότι υπήρξαν θέματα τα οποία τουλάχιστον από τη δική τους πλευρά δεν αντέδρασαν, που σημαίνει ότι είναι προς θετική κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα είναι δικό τους θέμα και το επαναλαμβάνω και πάλι για μια ακόμη φορά, πώς θα κινητοποιηθούν και βεβαίως και τη μορφή του αγώνα που οι ίδιοι θα επιλέξουν. Η κυβέρνηση και τα στελέχη της κάνουν λογοπλασίες και κάνουν και... Ξέρεις, το μισό ψέμα είναι χειρότερο και από το ολόκληρο. Ναι. Το 16. Στις κάμερες, παιδιά. Το 16 φορολογούμαστε με τα ίδια που φορολογούμασταν το 15. Αρκετά τώρα είναι τα ζητήματα που απασχολούν τον δικηγορικό κόσμο της χώρας. Πέραν των αλλαγών στο φορολογικό και ασφαλιστικό επίπεδο, ανησυχία επικρατεί και για τις προωθούμενες αλλαγές σε ό,τι αφορά την ύλη που σήμερα διεκπεραιώνουν οι δικηγόροι. Η νομοθετική πρωτοβουλία που δίνει την προοπτική τα συνενετικά διαζύγια να φύγουν από τις αίθουσες των δικαστηρίων και να οδηγηθούν στα συμβολιογραφικά γραφεία οδηγεί στην αντίδραση του δικηγορικού σώματος. Αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα που θα υπάρξουν, αντιλαμβάνεστε την επιβάρηση των πολιτών, δεδομένου ότι πλέον θα αναγκάζονται να πληρώνουν, να καταβάλουν χρήματα για τη σύνταξη συμβολογραφικής πράξεως, ενώ μέχρι σήμερα αυτό το πράγμα, αυτή η δαπάνη δεν υπήρχε. Θυμίζω ότι και στα συμβολογραφικά γραφεία, σύμφωνα με τον νόμο, την πρόταση νόμου του κυρίου Υπουργού, θα απαιτείται η παράσταση δικηγόρων. Συνεπώς είναι περιττή αυτή περιττή δαπάνη για τους συμβαλόμενους συζύγους. Το ζήτημα αυτό, αλλά και άλλα που σχετίζονται με οικονομικά θέματα,
Όπως για παράδειγμα η ένταξη των μηχανημάτων POS στη λειτουργία των δικηγορικών γραφείων απασχόλησαν την τελευταία Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Δυστυχώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρεί τους δικηγόρους καταστήματα και ότι έχουμε ταμεία. Εμείς υποστηρίζουμε συνέχεια ότι έχουμε γραφεία, ότι ασκούμε λειτουργήμα και δεν πρόκειται να μπούμε εύκολα στη λειτουργία αυτή των μηχανημάτων. Δυστυχώς ακούμε αυτή την εποχή ότι από 1η Ιουλίου και οι δικηγόροι θα μπούμε στο καθεστώς των μηχανημάτων αποδοχής καρτών. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουμε και πώς θα ενεργούμε πια από εδώ και πέρα. Ζήτημα, όπως σημείωσε στην συνέχεια ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης, υπάρχει και για το θέμα της έκδοσης των αναβολώσιμων. Ναι, που θα παρατηρηθεί στους πολίτες της Καλαμάτας αλλά και στους δικηγόρους Καλαμάτας ότι δυστυχώς σταματάει πλέον η δυνατότητα από τους πολίτες και τους δικηγόρους να εκδίδουν τα γνωστά αναβολώσιμα και καθώς και τα παράβολα των ενδίκων μέσων να τα εκδίδουν από τη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας άμεσα και στον χρόνο που θέλουν. Πλέον πρέπει να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας ότι τα γνωστά αναβολώσιμα και τα παράβολα των ενδίκων μέσων και ενδεχομένως και άλλα παράβολα του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε λίγο καιρό θα κόβονται μόνο ηλεκτρονικά. Καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που θα υπάρχουν στους συμπολίτες μας που δεν έχουν εξοικειωθεί με τη νέα τεχνολογία να μπαίνουν στο καθεστώς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και το πρόβλημα που θα υπάρξει, εάν ένα αίτημα αναβολής ανακύψει κατά τις 1, 2, 3 ώρα το μεσημέρι, πού θα τρέχει ο πολίτης να βρει το λογαριασμό, το IBAN, να βρει το λογιστή του, ώστε να μπορέσει να κόψει το ηλεκτρονικό παράβολο. Αλλαγές επεφύλασε το Υπουργείο Παιδείας για τους μαθητές του Λυκείου και την διδασκαλία τη διαδικασία των μαλλιαδικών εξετάσεων. Μόλις 4 μήνες πριν την έναρξη αυτών και ανακοινώθηκαν αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από την τρέχουσα περίοδο. Μόλις 4 μήνες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις και οι αλλαγές συνεχίζονται. Σε ό,τι αφορά τα ΕΠΑΛ, για πρώτη χρονιά φέτος δίδεται η δυνατότητα εισαγωγής με ποσοστό 1% στα πανεπιστήμια, καθώς μέχρι τώρα οι υποψήφοι είχαν πρόσβαση μόνο σε σχολές των ΤΕΗ. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία σειρά από αλλαγές, κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικές, όπως είναι η πρώτη φορά που οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ μπορούν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια σε ποσοστό 1%, το οποίο υπάρχει πρόθεση από την πολιτική ηγεσία αυτό το ποσοστό να αυξηθεί και τα ΕΠΑΛ να γίνουν σχολεία με πολλαπλές δυνατότητες, όπως ακριβώς θα επιθυμούσε και η ελληνική κοινωνία, και σε συνδυασμό με τη μαθητεία που πρώτη φορά εφαρμόζεται φέτος πιλωτικά, ελπίζω από το Σεπτέμβριο κανονικά, να δώσουν ένα άλλο πρόσωπο στην επαγγελματική εκπαίδευση. Αλλάζει ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων. Δεν θα ξεκινούν Μάιο οι επανελλαδικές, αλλά τον Ιούνιο και αυτό, καθώς πρώτα θα πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις του Λυκείου. Ταυτόχρονα, καταργείται η διάταξη των επαναληπτικών εξετάσεων στις πανελλαδικές, ενώ αλλάζει και ο χρόνος διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων του Λυκείου, που πλέον δεν θα γίνονται το Σεπτέμβριο, αλλά τον Ιούνιο. Έχουμε αλλαγές εξεταστικές περιόδους, δηλαδή στους μαθητές της τρίτης λυκείου, όπου φέτος πρώτα θα πάρουν απολυτήριο και μετά θα δώσουν πανελλήνιες τον Ιούνιο, να δώσουν επαναληπτικές εξετάσεις. Για πρώτη φορά δίδεται δυνατότητα στους μαθητές της τρίτης λυκείου αλλά και της τρίτης γυμνασίου να πάρουν το απολυτήριό τους σε 3 εξεταστικές περιόδους με 2 επαναληπτικές εξετάσεις, δηλαδή Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Υπάρχει θεσμοθέτηση οριστικά για το 10% που δίδει την δυνατότητα συμμετοχής εκ νέου στις πανελλαδικές, κρατώντας τον βαθμό που πέτυχαν στις πρώτες, ενώ μερίμνα υπάρχει για τους υποψήφιους που υπάγονται στην κατηγορία του 5% λόγω της αλλαγής των παθήσεων από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Θεσμοθέτηση οριστική του 10% για να κρατήσουν το βαθμό που πέτυχαν και με αυτό το βαθμό να μπορέσουν να εισαχθούν τις επόμενες χρονιές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα ΤΕΗ. Αλλαγές υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο, καθώς διευρύνονται οι επιλογές για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια και ΤΕΗ. Επίσης, έχουμε αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο. Έγινε ένας εξορθολογισμός στην επιλογή των σχολών, ώστε να υπάρχουν δυνατότητες να μπορούν τα παιδιά να πάνε και σε περισσότερες σχολές. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι προς θετική κατεύθυνση. Συνδυαζόμενο και με αυτό το ποσοστό 5% των παιδιών με ασθένεια που έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν καθ' υπέρβαση στα ΑΕ και ΤΕΗ και φέτος να κρατηθούν οι περιπτώσεις με προηγούμενες παθήσεις, στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Mm-hmm.
Τα όσα φημολογούνται ότι έρχονται ως μέτρα αυξάνουν την ανησυχία και τον προβληματισμό στις τάξεις των συνταξιούχων. Στη συνάντηση που έγινε στην Καλαμάτα κατατέθηκε αυτή η ανησυχία, ενώ όπως σημειώθηκε δεν αποκλείονται και οι κινητοποιήσεις και οι διαμαρτυρίες. Ο προβληματισμός των συνταξιούχων είναι έκδηλος για τα όσα θα ακολουθήσουν, με τις κινήσεις ήδη να προγραμματίζονται έτσι ώστε να υπάρξει αντίδραση και κινητοποιήσεις εφόσον χρειαστεί. Σήμερα έχουμε μια γενική συνέλευση, τη χρονιά την γενική συνέλευση, και προετοιμαζόμαστε σαν σωματείο να αντιμετωπίσουμε τη νέα επίθεση που σίγουρα θα δεχθούμε με τα νέα μέτρα που έρχονται λόγω και της αξιολόγησης, και ετοιμαζόμαστε μετά το συλλαλητήριο που έγινε στις 15 της Αθήνας να βγούμε ξανά στο προσκήνιο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Σε αυτό τον αγώνα εμείς θα συμπαραταχθούμε και θα κάνουμε προσπάθεια να συμπαραταχθούμε με τα υπόλοιπα σωματεία τοπικά που μέχρι τώρα δεν έχουν κινητοποιηθεί και είναι ανάγκη οι συνταξιούχοι να βγουν στο προσκήνιο και να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Θα συνταχθούμε με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και με το ΠΑΜΕ, δεν το κρύβουμε αυτό, που είναι ο μπροστάρης στον αγώνα των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους και εν ώψη και των νέων μέτρων που έρχονται. Έχουμε έρθει από την Αθήνα στη Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος των 10 συνταξιούχων, 10 και τραπεζών, στο παράρτημα εδώ της Καλαμάτας, για να συζητήσουμε με τους συναδέλφους τα προβλήματα που αφορούν τον χώρο και να εκτιμήσουμε τη δράση μας μέχρι τώρα και να προγραμματίσουμε και τι θα γίνει για τον επόμενο χρόνο. Τα προβλήματα, βέβαια, όπως πολύ καλά βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοι, είτε είναι συνταξιούχοι είτε είναι ενεργεία, και οι άνεργοι και όλοι οι κάτοικοι όλης της Ελλάδας, είναι τεράστια και διωγγώνονται συνέχεια. Με αυτή την έννοια έχουμε κάνει μια προσπάθεια να συντονίσουμε όλους τους συνταξιούχους πια σε ένα σωματείο, γιατί ο φορέας τώρα που είμαστε όλοι ασφαλισμένοι είναι ο ΕΦΚΑ, είναι ένας φορέας, ο οποίος φορέας μάλιστα έχει ξεκινήσει με ένα έλλειμμα 2,7 δισεκατομμύρια από την γέννησή του, από τον Ιανουάριο, και καταλαβαίνουμε πολύ καλά όταν ακούμε και τις τελευταίες ειδήσεις ότι το κουαρτέτο ζητάει μείωση και άλλη των συντάξεων, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ποιος πρόκειται να πληρώσει τις καινούριες αξιολογήσεις και τα μέτρα που πρόκειται να έρθουν. Συζήτηση για τη δραχμή αλλά και την ανάγκη η χώρα μας να αποχωρήσει από το κοινό νόμισμα διοργανώνεται αύριο Δευτέρα στο Ναύπλιο από την Λαϊκή Ενότητα μεταξύ των ομιλητών και ο Αλέκος Αλαβάνος. Την αναγκαιότητα της εξόδου από την Ευρωζώνη και την μετάβαση στην δραχμή θα αναλύσει το απόγευμα της Δευτέρας στο εργατικό κέντρο Ναυπλίου ο Αλέκος Αλαβάνος. Η Δέσποινα Σπανού θα είναι συνομιλήτρια στο θέμα μετάβαση στην δραχμή. Την εκδήλωση οργανώνει η ΛΑΕ Αργολίδας. Η Λαϊκή Ενότητα αυτή την περίοδο σε μια σειρά περιοχές της χώρας μας κάνει εκδηλώσεις που έχουν σκοπό να ανοίξουν την κουβέντα για την έξοδο από την Ευρωζώνη. Πράγμα το οποίο συζητάει όλος ο κόσμος, όπου και αν βρεθεί ο καθένας. Το σκέφτεται σαν εναλλακτική λύση για τα προβλήματα τα οποία βιώνει τα οικονομικά του λόγω των μνημονίων. Εκεί είναι μια ζήτηση, η οποία όμως παρόλα αυτά δεν έχει ποτέ ακουστεί σε όλη το βάθος, σε όλη την ουσία. Παρά μόνο ακούγεται συνέχεια μια τρομοκρατία από τα κυρίαρχα κανάλια, με στόχο δηλαδή την απόκρυψη κάποιων πλευρών που έχουν να κάνουν με την μετάβαση σε εθνικό νόμισμα και την έξοδο από την Ευρωζώνη. Είναι πραγματικά μια λύση που αξίζει κανείς όμως να δει κάποια βασικά σημεία για τα οποία σε σχέση με τα μνημόνια είναι η μοναδική λύση, μάλλον η μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Δεν είναι απλώς μια λύση, είναι η μοναδική εναλλακτική. Τη Δευτέρα θα ακουστούν πράγματα που συνεχώς αποκρύπτονται σε σχέση με τη μετάβαση εθνικό νόμισμα και την έξοδο από την Ευρωζώνη. Και κυρίως σκοπός μας είναι να καλέσουμε τον οποιονδήποτε συζητάει αυτά τα πράγματα στην καθημερινότητά του και δεν βρίσκει μια απάντηση από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τις κυρίαρχες πολιτικές μνημονιακές δυνάμεις. Σκοπός μας είναι λοιπόν να έρθει όλος αυτός ο κόσμος στην εκδήλωση, να θέσει τους προβληματισμούς του, να κάνει τις ερωτήσεις του, ώστε να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό τη συζήτηση ταμπού γύρω από το εθνικό νόμισμα και γύρω από την έξω από την Ευρωζώνη. Τη Δευτέρα 13 του μήνα, 7 η ώρα, στο εργατικό κέντρο Ναυπλίου, με ομιλητές του Άλλο Καλαβάνου και την Δέσποινα Σπανού.
Με ένα κλικ οι πολίτες θα μπορούν να στέλνουν τα προβλήματα που εντοπίζουν στην πόλη τους και να ενημερώνονται για την πορεία ικανοποίησης αυτών. Η νέα εφαρμογή που λειτουργεί στον Δήμο Ναυπλιαίων έχει στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Οι νέες τεχνολογίες μπαίνουν στην ζωή μας και ο Δήμος Ναυπλιαίων εγκαινίασε ένα νέο ηλεκτρονικό πρόγραμμα προκειμένου να εντοπίζει τα κατά τόπους προβλήματα αλλά και να ενημερώνει άμεσα τους δημότες του. Το Novovil δεν είναι τίποτα παραπάνω από απλά από ένα τεχνολογικό σύγχρονο εργαλείο με το οποίο οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους απευθείας στις υπηρεσίες του Δήμου. Πώς λειτουργεί αυτό? Κατεβάζουν δωρεάν μια εφαρμογή στο κινητό τους, όπως κατεβάζουν οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, και όταν είναι πάνω από μια λακκούβα, σε ένα κάδο που έχει χαλάσει, σε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν στην πόλη τους, μέσα την εφαρμογή, μέσα σε λιγότερα από 15 δευτερόλεπτα, μπορούν να τη στείλουν δομημένα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο Δήμος τα παραλαμβάνει σε πραγματικό χρόνο και ενημερώνει αυτόματα τους πολίτες για την πορεία επίλυσης των προβλημάτων τους μέχρι να επιληθούν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι αφορά την γενικότερη επικοινωνία μεταξύ Δήμου και Δημοτών. Έτσι, οι δημότες ενημερώνονται στο κινητό τους απευθείας για νέα, για πρακτικά ζητήματα όπως μια διακοπή ρεύματος, ένας δρόμος που θα κλείσει για κάποια έργα, αλλά και ευρύτερα θέματα όπως εκδηλώσεις και άλλα ζητούμενα του Δήμου. Και μπορούν από το Μάρτιο και μετά θα μπορούν να απαντάνε και σε σύντομες δημοσκοπήσεις, τόσο ώστε να μπορούν να μεταφέρουν την άποψή τους απευθείας στις δημοτικές υπηρεσίες. Άρα, και κλείνω, η ουσία του εργαλείου μας, του τεχνολογικού εργαλείου του Novovil, είναι η συμμετοχικότητα και η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν καλύτερη επικοινωνία και επαφή με το Δήμο και τις υπηρεσίες του. Για τον πολίτη είναι δωρεάν. Η εφαρμογή είναι δωρεάν. Το κόστος, το συνολικό κόστος για το Δήμο είναι 4.500 ευρώ. Συνεχίζονται στην Καλαμάτα οι πανεπιστημιακές διαλέξεις φιλοσοφίας από τον καθηγητή Κωνσταντίνο Νιάρχο στο επίκεντρο μεταξύ άλλων η αριστοτελική φιλοσοφία. Συνεχίζονται στην πόλη της Καλαμάτας οι πανεπιστημιακές διαλέξεις φιλοσοφίας υπό τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνο Νιάρχο. Φέτος, το 2016 και το 2017, δύο συναπτά έτη έχουν αφιερωθεί να τιμηθεί ο μέγιστος των φιλοσόφων, ο μεγάλος πρόγονός μας. Και αφού η εκπομπή αυτή και η διάλεξη γίνεται στην Καλαμάτα, ο Αριστοτέλης, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τον πατέρα του, από την Καλαμάτα. Άρα, εμείς, κύριε Λυκιάρχα, κύριε Μαλαπάνη και λοιποί φίλες και φίλοι, φύση και θέση, οφείλουμε να μελετήσουμε και να προβάλλουμε τα έργα, τις ιδέες, τα προβλήματα του Αριστοτέλους, ο οποίος τα βρήκε ως μια ανεπανάληπτον πνευματική κληρονομιά για όλη την ανθρωπότητα. Μέχρι τώρα έχουμε αναφερθεί σε μερικές από τις πτυχές της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Σήμερα θα συζητήσουμε τη σχέση μεταξύ των αρετών, όπως είχαμε μιλήσει στο προηγούμενο σεμινάριό μας, του Αριστοτέλους, με τον νου του Αριστοτέλους, καθώς επίσης και με το πρόβλημα της αληθείας, το πρόβλημα της γνώσεως, των πραγμάτων όπως αυτά είναι ή όπως αυτά φαίνονται. Ίσως μετά τον Αριστοτέλη, φιλοσόφους και γενικά τους ανθρώπους των κοινωνιών από την εποχή του μέχρι σήμερα, ότι πρώτιστο καθήκον ενδιαφέρον όλων μας είναι να ασχοληθούμε με την συναρμολόγηση, την σύνθεση των επιμέρους στοιχείων εκ των οποίων συναποτελείται, σύγχυται η ανθρωπίνη οντότητα, προκειμένου μετά την συναρμολόγηση και την αρμονική σύνθεση των επιμέρους στοιχείων η ανθρώπινη οντότητα να μετεξελιχθεί σε προσωπικότητα. Η έννοια του προσώπου και της προσωπικότητας είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Σε νέα από τον κόσμο, έντονες είναι οι αντιδράσεις μετά την δοκιμή πυράβλου από την Βόρεια Κορέα. Την ίδια στιγμή, μοναδικές εικόνες έρχονται από την έναρξη του καρναβαλιού στην Βενετία.
Σε νέα δοκιμή βαλιστικού πυράβλου προχώρησε η Βόρεια Κορέα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Την εκτόξευση κατέγραψε και το Αμερικανικό Πεντάγωνο, με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών να αναφέρει ότι μάλλον δεν πρόκειται για διηπειρωτικό πύραυλο. Σεούλ και Ουάσιγκτον συμφώνησαν να εξετάσουν όλες τις πιθανές επιλογές για να σταματήσουν οι προκλήσεις της Βόρειας Κορέας. Οι προκλήσεις της Βόρειας Κορέας αποκαλύπτουν τη φύση του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ-ουν διεθνώς. Έχει μανιώδη αιμονή με το πυρηνικό και βαλιστικό πρόγραμμα. Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός, που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτήρισε την εκτόξευση απαράδεκτη. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος επανέλαβε για μία ακόμα φορά τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πιο πρόσφατη εκτόξευση πυράβλου από τη Βόρεια Κορέα είναι απολύτως απαράδεκτη. Η Βόρεια Κορέα πρέπει να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του την πρωτοχρονιά, ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, είχε ανακοινώσει ότι η Πιονγκιάνγκ είναι έτοιμη να προχωρήσει στη δοκιμή διηπειρωτικού βαλιστικού πυράβλου ανά πάσα στιγμή. Η πόλη των Δόγιδων γέμισε από χιλιάδες επισκέπτες που, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αυτήν την εποχή, φορούν τα κοστούμια τους και τις μάσκες τους για να κατακλείσουν τη Βενετία για το περίφημο καρναβάλι. Όπου και αν γυρίσει κανείς το βλέμμα του, θα δει ανθρώπους με μοναδική επιθυμία να ξεφύγουν από την πιεστική καθημερινότητα. Ήρθαμε εδώ για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είναι σημαντικό να περνάει κανείς όμορφα. Το φετινό θέμα της καρναβαλικής περίοδου, που διαρκεί μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου, είναι η ματαιοδοξία. Πολλοί από τους συμμετέχοντες έραψαν μόνοι τους τις ενδυμασίες τους, εμπνεσμένες από τα θαλάσσια όντα, και υπόσχονται να δώσουν μια φαντασμαγορική εικόνα περπατώντας τα πασίγνωστα κανάλια της Βενετίας. Κέντρο Διαβίου Μάθησης και ΚΑΕ συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας, με διαρκείς δράσεις και υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπονεί προγράμματα για ανέργους, για επαγγελματίες, για αγρότες, για εργαζόμενους, για επιχειρήσεις επισιτισμού. Και ΚΑΠΑ Αργολίδας. Τώρα, άμεση υλοποίηση προγράμματος ανέργων εξάμηνης διάρκειας από 29 έως 64 ετών. Και ΚΑΠ. Η λύση στην ανεργία. Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751-069-301. Η απάντηση στην επέλαση του χειμώνα είναι η ζεστή θαλπορή του σπιτιού και του επαγγελματικού σας χώρου. Εξασφαλίσαμε για σας κορυφαίας ποιότητας πετρελαιοθέρμανσης και μάλιστα φροντίσαμε και την τσέπη σας, αφού με 9 άτοκες δόσεις από τις τράπεζες Εθνική, Eurobank, Πειραιός και με 6 δόσεις από την Alpha Bank μπορείτε να ζεσταθείτε αυτόν τον χειμώνα με άνεση. Ζεσταθείτε οικονομικά από τα πρατήρια καυσίμων του Σταύρου Δελή, Κορίνθου 200 στο Άργος και στο Πανόραμα Κουτσοποδίου. Και ακόμα λιπαντήρια και πλυντήρια μικρών και μεγάλων οχημάτων. Πρατήρια καυσίμων Σταύρου Δελή. Τηλέφωνο παραγγελιών 27510-22092 για άμεση εξυπηρέτηση.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση Best. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια.